<Δερά> <Δευτέρα>, Δευτέρα. 4 Μαΐου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο, και γι' αυτό με βλέπετε σχεδόν με το στόμα ανοιχτό, Αραβωνιασμένη στα 18 του 2020. Αραβωνιασμένη στα 18. Γεια σας κυρία Θέκλα μου, συγχαρητήρια για όλα τα βίντεο που κάνετε, είμαι 18 χρονών και είμαι αραβωνιασμένη. Πέρασα λίγο δύσκολα στην παιδική μου ηλικία, διότι η μητέρα μου ήταν πολύ υπερπροστατευτική μαζί μου, διότι είμαι και μοναχοκόρη. Μαλώναμε συνεχώς και, μου και με έλεγχε στα πάντα. Ήταν κολλημένη επάνω μου. Εγώ με το αγόρι μου, που είναι 23 χρονών, δηλαδή είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από σένα, είμαστε μαζί 2 χρόνια, δηλαδή από τον καιρό που πήγε ένα σχολείο. Και μόλις έγινα 18, αποφασίσαμε να ραβωνιαστούμε για να έχουμε τη δική μας ζωή. Είναι πάρα πολύ τραγικό αγάπη μου που στα 18 σου έπρεπε να ραγωνιαστείς για να έχεις τη δική σου ζωή. Πολύ τραγικό για την εποχή μας. Στην αρχή το πρώτο διάστημα να πολύ ενθουσιασμένη που μετακόμισα. Που μετακόμισα. Τώρα συγκατοικούμε έξι μήνες. Και άρχισα να νιώθω λίγο περίεργα με τον εαυτό μου. Νιώθω ότι μπορεί να βιάστηκα να φύγω από την οικογένειά μου. Βιάστηκε να ραβωνιαστεί. Στα 18 θα ήταν πολύ καλό να φύγει από την οικογένεια σου, αλλά όχι για να πας να μπει σε αραβόνα και συγκατοίκηση. Να φύγει από την οικογένεια σου, να πα να μείνει μόνη σου, να σπουδάσει ή να μείνει μόνη σου εργαστή, αλλά όχι να πα να μείνει σε κατάσταση αραβόνα. Κάποια πράγματα αλλάξανε με το αγόρι μου. Είναι αραβωνιαστικό σου, αλλά είσαι τόσο μικρή στα 18 που το λε αγόρι σου. Δεν μπορεί βγαίνουμε να πάμε μια έξοδο, χαθήκαμε λίγο μέσα στη ρουτίνα. Αυτά του τα αναφέρω, αλλά μου λέει συνεχώ ότι είναι ιδέα μου και πω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νιώθω ότι τον αγαπάω, αλλά από την άλλη πλευρά νιώθω ότι χάνω και πράγματα σε αυτή την ηλικία που είμαι. Δεν ξέρω. Τι να κάνω με τη ζωή μου και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την άλλη δεν θέλω να τον αφήσω διότι δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα είμαστε μαζί. Αλλά από την άλλη νιώθω και μπερδεμένη μέσα μου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας για αυτό το θέμα κυρία Θέκλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου. Έπαθα σοκ διαβάζοντας το email σου. Γιατί το διάβασα σήμερα, 4 του Μάη του 2020, δεν το διάβασα το 1980, δεν το διάβασα το 1970, δεν το διάβασα το 1990, το διάβασα το 2020. Δεν είναι εποχή τώρα να παντρεύονται οι έφηβοι, να ραβωνιάζονται οι έφηβοι για να ξεφύγουν από, την, από το σπίτι τους. Δεν είναι τώρα αυτή η εποχή. Δεν γράφεις αν οι γονείς σου είναι μαζί ή αν η μητέρα σου είναι μονογονιός. Γράφεις ότι η μητέρα σου ήταν πολύ προσκολλημένη πάνω σου και σε έλεγχε στα πάντα. Κάτι το οποίο το κάνουν αρκετέ μητέρε, να είναι επεμβατικέ στη ζωή των παιδιών του και να είναι πολύ πνιχτικέ, να πνίγουν τα παιδιά του με τι συνεχεί ερωτήσει, με, με το ανακάτεμα στην προσωπική ζωή των παιδιών του που δεν σέβονται το γεγονό ότι τα παιδιά του σιγά σιγά μεγαλώνουν και πάνε προ την ενηλικίωση στα 18 είναι η νόμιμη ενηλικίωση, δηλαδή με βάση τον νόμο στα 18 αποκτά τα προνόμια και τι υποχρεώσει που έχει ένα ενήλικα, όπω να ψηφίζει, όπω να μπορεί να διαμένει μόνη σου, όπω να μπορεί να ορίζει εσύ ίδια τον εαυτό σου οικονομικά, δεν μπορεί να σε υποχρεώσει ο γονιό σου νομικά να μένει μαζί του μετά τα 18. Όμω στα 18 σαφώ δεν είσαι ενήλικα, γιατί ακόμη ο εγκέφαλο σου και το σώμα σου βρίσκονται σε, διαρκεία, σε διαδικασία εξέλιξης. Η διαδικασία ανάπτυξης του εγκεφάλου τελειώνει μετά τα 25-26 χρόνια του ανθρώπου. Δεν τελειώνει στα 18. Ακόμη είσαι έφηβος. Ακόμη δεν είσαι ενήλικας. Ακόμη δεν έχεις την πλήρη εγκεφαλική ανάπτυξη για να μπορείς να καταλάβεις τα πράγματα που χρειάζεται να καταλάβεις και να γνωρίζεις για να παίρνεις αποφάσεις τόσο σημαντικές για τη ζωή σου. Ξέρεις κάτι, ο αραβώνας έτσι είναι, ο γάμος έτσι είναι. Όταν αραβωνιάζεται ο άνθρωπος που είναι μια δοκιμή για το γάμο, στην ουσία ο αραβώνας είναι ο, δική για, ο δοκιμή για το γάμο, ο γάμος είναι μια συνθήκη στην οποία οι άνθρωποι κάθονται σπίτι τους συνήθως. Είναι μια συνθήκη στην οποία ξεχνούν την προσωπική ελευθερία που έχει ένας έφηβος 18 ετών. Ένα έφηβο 18 ετών έχει την προσωπική ελευθερία να βγει έξω με του φίλου του, με τι φίλε του, να πάει να διασκεδάσει, να πάει σε ένα πάρτι, να πάει μια εκδρομή, να πάει ένα ταξίδι, να σπουδάσει κάτι, να αλλάξει χώρο διαμονή. Έχει πολλέ ελευθερίε ένα έφηβο και θα έπρεπε να έχει ένα έφηβο. Θα έπρεπε ένα έφηβο στα 18 του να είναι ελεύθερο και να μην δίνει λογαριασμό σε άνδρα ή σε γυναίκα, σε αραγωνιαστικό ή σε αραγωνιαστικά, σε σύζυγο ή σε σύζυγο ο γάμος είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν είναι κακός θεσμός, ούτε είμαι εναντίον του γάμου, αλλά ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται μια αλφα -οριμότητα και από τα δύο μέρη για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του γάμου και εντό εισαγωγικών να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Εσείς παίζετε αυτή τη στιγμή και κυρίω εσύ παίζεις. Παίζει το παιχνίδι τη αρβωνιασμένης που προσωμιάζει με το παιχνίδι τη παντρεμένη. Η ζωή όμω δεν είναι παιχνίδι. Ο γάμο όμω δεν είναι παιχνίδι. Οι υπευθυνότητε τη ενήλικη ζωή δεν είναι παιχνίδι. Στην ηλικία που είσαι, δικαιούσε να παίζει, όχι όμω με σοβαρά πράγματα, τα οποία θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον και το δικό σου και των τυχών παιδιών που μπορεί να αποκτήσει παίζοντα και του γονεί μαζί με, τον, με το αγόρι σου. Τώρα με το αγόρι σου παίζετε του αραβωνιασμένου, μετά μπορεί να παίζετε του παντρεμένους και μετά μπορεί να παίζετε του γονεί. Σε μια ηλικία που ακόμη εσεί οι ίδιοι δεν έχετε ολοκληρωθεί ω ενήλικε άνθρωποι, δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκεφαλική σα ανάπτυξη, δεν έχετε οριμάσει ουσιαστικά. Και να θέλετε να οριμάσετε. Στα 18 εσύ και στα 23 αυτός ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξη, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφάλου σας. Είναι ανθρωπίνο αδύνατον είναι φυσικό αδύνατον μια γυναίκα, μια, ένα κορίτσι στα 18 να έχει ολοκληρωμένη άποψη για το ποια είναι, τι θέλει από τη ζωή της, με ποιον άντρα θέλει να παντρευτεί, αν θέλει να παντρευτεί, αν δεν θέλει να παντρευτεί, αν θέλει να, αν θέλει να γίνει μάνα, αν δεν θέλει να γίνει μάνα κλπ κλπ είναι φανερό από όσα γράφεις ότι προχώρησες στον αραβόνα για να έχεις κάποιες ελευθερίες, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι όμως και να έχεις υπόψη σου ότι ο αραβόνα δεν έχει μόνο ελευθερίες έχει περισσότερο περιορισμού. Όταν αραβωνιαστεί με έναν άνθρωπο, όταν παντρευτεί με έναν άνθρωπο, οφείλει να συμβιβαστεί και οφείλει να αναλάβει κάποιε ευθύνε. Οι οποίε ευθύνε, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ νωρί να τι αναλάβει εσύ αυτέ τι ευθύνε. Δεν είναι για την ηλικία σου, κόρη μου. Δεν είναι για τα 18 σου να αναλάβει ευθύνε αραβόνα. Ξέρω ότι νομίζει ότι είσαι μεγάλη. Ξέρω ότι νιώθει ενήλικα. Ξέρω ότι νιώθει ότι καταλαβαίνει. Την ευθύνη. Δεν την καταλαβαίνει όμω. Δεν την αντιλαμβάνεσαι. Το υποσυνείδητο σου, η διέστηση σου, τον gut instinct σου την αντιλαμβάνεται. Και γι' αυτό τον λόγο επαναστατεί μέσα σου. Και γι' αυτό τον λόγο δεν είσαι σίγουρη. Αν έκανε καλά παραγωνιάστηκε. Δεν έκανε καλά παραγωνιάστηκε. Όχι ότι δεν είναι καλά να συνεχίσει τη σχέση με το φίλο σου. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα να μην έχει μια ερωτική σχέση. Αλλά αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι καιρό στα 18 σου να μπει σε διαδικασία αραβόνο. Πάρα πολύ σοβαρό πράγμα ο αραβόνα. Είναι, όπω το έχω πει και προηγουμένω, είναι μια προσωμείωση του γάμου και οι άνθρωποι αραβωνιάζονται για να δουν αν του ταιριάζει ο άλλο και αν του ταιριάζει ο γάμο. Είναι φύση αδύνατο να σου ταιριάζει ο γάμο στα 18 σε μια κοπέλα η οποία είναι 18 το 2020. Δηλαδή έχει γεννηθεί το 2002. Είσαι δύο χρόνια πιο μικρή από την κόρη μου. Και είσαι και πέντε χρόνια πιο μικρή από το γιο μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε η κόρη μου, ούτε ο γιο μου είναι αρκετά όρημη ή έτοιμη να μπουν σε διαδικασία προσωμείωση γάμου όπω είναι ο Αραβόνα. Ούτε θεωρώ πω εγώ που είχα μπει σε διαδικασία Αραβόνα, δηλαδή διαδικασία προσωμείωση γάμου στα 20 και μπήκα σε γάμο στα 21 και έγινα μητέρα στα 22, ότι ήμουν όρημη. Δεν ήμουν καθόλου όρημη και φάγα τα μούτρα μου. Σου συστήνω να διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός, το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις με περισσότερη λεπτομέρεια και περισσότερες, συστο... περισσότερα γεγονότα το πώς βίωσα εγώ ίδια το γάμο τον αραβόνα νωρί, το γάμο νωρί, τη μητρότητα νωρί. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει επιγόντω να πα σε ψυχολόγο. Πρέπει να πα σε ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να τα βρει με τον εαυτό σου, να σε βοηθήσει να βρει τρόπο να ξεφύγει ουσιαστικά από του γονεί σου, χωρί όμω να πάει να βάλει τον εαυτό σου και τον σύντροφο σου σε μια άλλη παγίδα όπω τον Αραβόνα, η γνώμη μου δεν είναι να διακόψει τη σχέση σου με τον φίλο σου, η γνώμη μου είναι να επιστρέψει σε μια συνθήκη που να ζει μόνη, είτε εργαζόμενη μόνη, είτε φοιτήτρια μόνη, εάν έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να σπουδάσει, σου το συστήνω να σπουδάσει και να ζήσει φοιτητική ζωή, συνέχισε τη σχέση σου. Δεν υπάρχει λόγος να διακόψει τη σχέση σου, αλλά σίγουρα δεν είναι λύση το να ραβωνιαστείς για να ξεφύγεις από μια επεμβατική μητέρα ή από μια μητέρα που είναι κολλημένη πάνω σου. Δείξε αυτό το βίντεο στη μάνα σου και πες της έστειλε αυτό το email στη θέκλα και μου απάντησε αυτά τα πράγματα. Και εσύ και η μάνα σου να πάτε και οι δυο σε ψυχολόγο να συζητήσετε τα θέματα σας, μακάρι να δεχτεί η μάνα σου να πάει και μακάρι να είναι διαθέσιμη η μάνα σου να συνεργαστεί. Αν δεν πήγαινε η μάνα σου, πήγαινε μόνη σου σε ψυχολόγο για να βρεις τον τρόπο να απελευθερωθεί από οποιαδήποτε δεσμά. Γιατί τι έκανε τώρα, βγήκε από τα δεσμάτα Α και μπήκε στα δεσμάτα Β κατευθείαν, χωρί να βιώσει την ελευθερία τη εφηβική ζωή, τη ξεχνιασιά τη νεανική και τη φοιτητική ζωή και να μπει από τη μια φυλακή στην άλλη. Ο αραβόνα και ο γάμο δεν είναι φυλακή για έναν άνθρωπο που είναι 30 χρόνων, 35 χρόνων, 40 χρόνων. Για έναν 18 χρόνο όμω είναι. Σε παρακαλώ, άκουσε με σου το λέω με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα σε όλους φιλιά